Συνεχίζω τις ιστορίες. Τώρα σας τρελάνω με μια χαζή ιστορία. Σκεφτείτε ότι είναι χαζή ιστορία. Όταν παντρευτήκαμε, κάποια στιγμή βρεθήκαμε στην Κόντσα και δεν ήμουνα τότε παπάς. Ήμασταν εκεί. Εκεί ξεκινήσαμε να έχουμε τα παιδιά μας. Μικρά, ζούσαν μέσα στα ζωάκια. Οι θείοι μας, εμείς οι ίδιοι, είχαμε κουνελάκι, είχαμε κότες, είχαμε το σκύλο μας. Η θεία τους είχε κατσίκες, είχαμε άλογα. Παίζανε με αυτά, ζούσανε με αυτά, χορταίνανε με αυτά. Ποιο παιδάκι δεν θέλει να παίζει με τα ζωντανά. Ερχόμαστε εδώ και κατευθείαν καταλαβαίνουμε κι εμείς, καταλαβαίνουν κι αυτά, ότι δεν θα έχει ζώα. Άρα θα αρχίσει να νιώθουν μέσα τους τη στέρηση. Τότε η θεία τους έδωσε, μία από τις θείες τους έδωσε ένα καναρινάκι. Ο μικρός το καναρινάκι το είχε λατρεία. Είχανε γίνει όχι κολλητοί, αυτοκόλλητοι. Μαζί, όπου πήγαινε, μέσα στο μέναμε στην παρέα τότε σε διαμέρισμα, μέσα στο διαμέρισμα παντού το καναρινάκι ανοιχτό. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Όπου πήγαινε ο μικρός, πήγαινε και το καναρινάκι. Κάποια στιγμή όμως, αφού είχε το πορτάκι στο κλουβάκι το ανοιχτό, το βγάζει έξω στη βεράντα και ακούω εγώ τα ουρλιαχτά ένα μεσημέρι του μικρού ότι το καναρινάκι χάθηκε. Πω, λέω τώρα, τι θα κάνει το μικρό, παπά, το καναρινάκι, παπά, κάμε το καναρινάκι, παπά, κάμε το καναρινάκι. Και ο χαζός ο παπάς του τι του είπε τώρα. Θα σας πω κάτι γι' αυτό όμως μετά, κρατήστε το, τι του είπα. Αγάπη μου γλυκιά, αν το καναρινάκι περνούσε καλά, δεν θα φύγει. Θα μείνει εδώ και θα ξανάρθει. Αν δεν περνούσε όμως, καλά έκανε και έφυγε. Άσε το πορτάκι ανοιχτό και θα δεις. Κοιτούσε, 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 κοιτούσε. Και κάποια στιγμή τσίριξε από χαρά. Ήρθε! Και βέβαια επαληθεύτηκε αυτό που του είπα. Για λίγο τώρα, για λίγο τώρα, για λίγο τώρα, αν το καναρινάκι περνάει καλά, δεν θα φύγει ποτέ. Αν το κάθε καναρινάκι μας όμως δεν περνάει καλά, θα είναι εύκολο να φύγει. Γι' αυτό, περιποιούμαστε το καναρινάκι. Περιποιούμαστε το καναρινάκι μας, γιατί αλλιώς θα φύγει. Άιντε, σκεφτείτε το. Και μη μου το διώχνετε από το μυαλό σας. Σας το είπα για να το βάλετε καλά στο μυαλό. Και εγώ και εσείς.